μαζί φτάσ' όνειρα, εγώ κι εσύ. Από πού να αρχίσω, νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι. Εμείς είμαστε μια ενημερωτική εκπομπή. Υπάρχουν συνάδελφοί μας από τις ψυχαγωγικές εκπομπές που είχαν φιλοξενήσει και το παιδί αυτό, τον Παντελή Παντελίδη. Ένα νέο παιδί που γεννήθηκε το 1983 και έφυγε με αυτόν τον άδικο τρόπο και που έχει προκαλέσει έτσι συγκίνηση στο Πανελλήνιο. Είτε ακούγαν τα τραγούδια του, είτε δεν τα ακούγαν τα τραγούδια του. Ήταν ένα παιδί γνωστό, αγαπητό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε και έγινε γνωστός μέσα από τον κόσμο. Το πιο σημαντικό στην καριέρα του ήταν ότι ενώ ήταν υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και αγαπούσε τη μουσική και έγραφε τραγούδια, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το YouTube ανέβασε μερικά τραγούδια. Το 2011 λοιπόν αυτά έγιναν ξαφνικά γνωστά. Ακριβώς, λοιπόν. Άρχισε να τραγουδάει σε μικρά μαγαζιά μέχρι που τον ανακαλύψανε, εγκατέλειψε το πολεμικό ναυτικό, έγινε συνθέτης και τραγουδιστής και ακολούθησε μια μεγάλη καριέρα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητός. Εγώ που δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα, έβλεπα μέσα στο YouTube τραγούδια του με χτυπήματα εκατομμυρίων. 14 εκατομμύρια. 14 εκατομμύρια χτυπήματα, 15 εκατομμύρια χτυπήματα. Είναι το παιδί που παρέκαμψε όλες τις δισκογραφικές. Έγινε γνωστός μέσα από το YouTube. Μόνο. Έχασε λοιπόν με αυτόν τον άδικο τρόπο χτες το πρωί τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Να συλληπιθούμε την οικογένειά του. Ένα νέο παιδί που με αυτόν τον άδικο τρόπο προσοχή, προσοχή στους νέους ανθρώπους. Προσοχή, πολύ προσοχή. Προσοχή, κακιά η ώρα. Και να αφιερώσουμε βέβαια στη μνήμη του τη σημερινή εκπομπή. Θα ήταν ατόπιμα από τη δική μας την πλευρά, αν και είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε ψυχαγωγικό χαρακτήρα, δεν έχουμε χαρακτήρα να ασχοληθούμε με τη showbiz, ούτε καλούμε καλλιτέχνες. Δεν θα μπορούσαμε όμως να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτό το γεγονός. Θα ήταν άδικο, απαράδεκτο, άστοχο, απάνθρωπο αν το κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας.